Κόρινθους και για την πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι γεγονός πλέον ότι ο Μπάμπης Κούτσικος, το παιδί αυτό που όλες αυτές τις μέρες ήταν αγνοούμενος, είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας και επίσημα. Δεν είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Με τον πιο άνευρο τρόπο ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του από έναν ή περισσότερους πιθανών δράστες, οι οποίοι του είχαν στήσει καρτέρι και του αφαίρεσαν με βασανιστικό τρόπο τη ζωή του. Δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε να ερευνούμε και πιστέψαμε στο τέλος όλοι οι υπέτη και όποιος άλλος έχει εμπλοκεί σε αυτήν την υπόθεση θα βρεθεί στη φυλακή όπου είναι η θέση που του αξίζει. Τι μπορείτε να μας μεταφέρετε για την εικόνα που είχε το παιδί εχθές αφού τον βρήκαν 18 μέρες μετά, είτε για τις συνθήκες, είτε τι μπορείτε να μας μεταφέρετε από αυτά? Ήταν σε ένα σημείο πράγματι που υπήρχε το στίγμα του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και οι έρευνες τις τελευταίες ημέρες είχαν εστιάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και από την πλευρά της οικογένειας και των μελών τα οποία εκπροσωπώ, την ελληνική αστυνομία, το Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου, τους εθελοντές, τους δίτες και όλο τον κόσμο τον οποίο βοήθησε να φτάσουμε και να βρούμε το άψυχο σώμα του Μπάμπη. Και δεν θα αφήσω ασχολίαση στο γεγονός ότι η εταιρεία Anubis, η οποία είχε στην κατοχή της ειδικούς εκπαιδευόμενους σκύλους κατόπιν ετοίμασης της οικογένειας και ανέλαβε το Σάββατο τα καθήκοντά της, ήταν αυτή η οποία πρώτη βρήκε το άψυχο σώμα αυτού του ανθρώπου. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι συνεχίζουν την έρευνά τους, σε συνδυασμό πάντα, επαναλαμβάνω, με την αστυνομία, η οποία τους επέδειξε τα συγκεκριμένα σημεία για να εντοπίσουν τον άνθρωπο αυτό. Κάνετε λόγο και για άλλους συνεργούς? Προφανώς η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, αναμένουμε την επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δέχτηκε μια άναδρη επίθεση και βασανίστηκε μέχρι να χάσει τη ζωή του στο τέλος. Κάνετε λόγο και για άλλα άτομα τα οποία μπορεί να ήταν στην πράξη αυτή. Με τι σχετίζονται αυτά τα άτομα? Σχετίζονται με τον 50χρονο, σχετίζονται με κάποιες άλλες υποθέσεις? Υπήρχαν και άλλοι που χρώσταγαν λεφτά στον Μπάμπη? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Υπάρχει μια ανακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ακόμη άλλους ανθρώπους. Απλά η άποψη, η δική μου αλλά και των ανθρώπων του οποίου εκπροσωπώ, είναι ότι υπάρχει συμμετοχή σε συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια. Και αυτό προκύπτει από το χρονικό διάστημα το οποίο είναι περιορισμένο, που ο άνθρωπος αυτός κινήθηκε στην περιοχή και τέλεσε αυτό που έχει τελέσει και ήδη είναι προφυλακισμένος. Και σίγουρα, κατά την άποψή μας, έχει κάποιον ή κάποιους οι οποίοι τον έχουν βοηθήσει να διαπράξει αυτό το ειδεχθέστατο έγκλημα. Αναμένεται να κληθεί πέραν από τον 50χρονο για συμπληρωματική κατάθεση και κάποια από τα πρόσωπα που έχουν κληθεί ξανά τις προηγούμενες ημέρες? Αυτό είναι θέμα της ανάκρισης, η οποία επαναλαμβάνω είναι ενεργή, η έρευνα συνεχίζεται, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, μετά από 18 ημέρες υπεράνθρωπων προσπαθειών από τους εθελοντές διασώστης του Μεσολογγίου, την εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης του Μεσολογγίου, την πυροσβεστική και τις αστυνομικές αρχές, βρέθηκε τελικά σωρός του αγνοούμενου Μπάμπη, δυστυχώς. Επιβεβαιώθηκαν αυτές οι έρευνες με το χειρότερο τρόπο. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στην οικογένεια, δίπλα στην οικογένεια, και τους ζήσαμε την αγωνία τους και το φόβο τους να βρεθεί ο δικός τους άνθρωπος έστω και την τελευταία στιγμή. Είχαν την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός. Εμείς στο σημείο που βρέθηκε ο νεαρός είχαμε σαρώσει την έρευνά μας σε μια τεράστια ακτίνα της περιοχής. Ωστόσο τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα. Ο σκύλος εντόπισε τη σωρό του αγνοούμενου. Αυτό που ακούστηκε ότι την προηγούμενη μέρα είχε μυρίσει ξανά στη συγκεκριμένη περιοχή, ισχύει? Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Από ό,τι λένε, ίσως μύρισε κάτι ο σκύλος, κάποια. Και επικεντρώθηκαν οι έρευνες σε εκείνο το σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο εκεί να το εντοπίσει η ανθρώπινη. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο. Εμείς περάσαμε πάρα πολλές φορές και όχι μόνο εμείς οι εθελοντές, και η αστυνομία και η πυροσβεστική. Είχαμε κάνει τεράστια έρευνα ακτίνας. Και δεν είδαμε κάτι. Ήταν μέσα σε νερά, ήταν μέσα σε λάσπες? Ήταν μέσα σε μια περιοχή με καλαμιές, με λάσπες. Εκεί βρέθηκε η σωρός.
περίπου στις 4.30. Περίπου στις 4.30 ακούσαμε κάποιες φωνές. Το σκυλί γάβγιζε έντονα. Μπορώ να σας πω ότι σαν μωρό παιδί έκλαιγε το σκύλος, ο διασωστικός. Εμείς σπεύσαμε στο σημείο και αποκλείσαν την περιοχή η αστυνομία. Δεν μας επέτρεψε να πλησιάσουμε για περαιτέρω. Σταματήσατε τις έρευνες, δεν ψάχνετε να βρείτε το όπλο. Αυτά νομίζω τα έχει αναλάβει η αστυνομία από εδώ και πέρα, όπως και από χτες. Δηλαδή την ώρα που εντοπίστηκε η σωρός του Μπάμπη, σταματήσατε και εσείς τις έρευνες, σωστά? Αφού επιβεβαιωθήκαμε κι εμείς, μας επιβεβαίωσαν και τα αστυνομικά κλιμάκια και ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο μαζί με το κλιματολογικό τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες, σταματήσαμε τις έρευνες. Μιλάμε τώρα, ναι. Η σωρός βρέθηκε στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Στην περιοχή δηλαδή που είχαν, επικεντρωθεί οι έρευνες. Οι περισσότερες έρευνες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ήταν μέσα σε χωράφι, ήταν κοντά στο δρόμο. Ήταν κοντά στο δρόμο, δηλαδή μια απόσταση μπορώ να σας πω γύρω στα 500 μέτρα. Ένα σημείο το οποίο στην άκρη του πουθενά στην ουσία. Αυτό που λένε ότι υπήρχε ένα βαρύ αντικείμενο ισχύει, το έχετε ακούσει σας? Το έχω ακούσει πολλές φορές. Νομίζω μάλλον ισχύει τελικά όπως βρέθηκε η σωρός. Ήταν υπεμελώς κρυμμένη από ό,τι καταλάβουμε κι εμείς. Δεν ξέρουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Κρίμα το παιδάκι, κρίμα, δεν ξέρω τι έγινε αυτού πέρα, τι. Αλλά είπαν πως το βρήκαν, λέει. Ναι, χτες. Αχ, κρίμα, η μάνα τουλάχιστον να κάνει και δύο να πάει να ανάβει ένα καντήλι. Άστο, είναι, έχω χάσει εγώ παιδί και ξέρω, είναι δράμα αυτό που έγινε. Εγώ του λέει, φυσικά το παιδί δεν το γνώρισα. Εδώ έρχονται, ήσυχο παιδί. Ωραία, εντάξει, παρακάτω δεν ξέρω τίποτα. Στεναχωρημένοι όλοι. Εντάξει, ναι, ο παιδί ήταν. Ξέρετε και την οικογένεια από εδώ, ε? Ναι. Και τον πατέρα του και τη μητέρα του. Οικογένεια καλή. Οικογενειάρχης κόσμος ήταν. Καθημερινότητα. Για δουλειά πηγαίνουν αυτά. Τι ακούγεται τώρα για τις συνθήκες αυτές? Γιατί έγινε αυτό το φωνικό? Δεν ξέρω. Και τον Μπάμπη τον ήξερα και το παιδί του. Είναι ο εγώ είμαι από τα Μούσα, ο Χουριανός μου και το παιδί. Καλό παιδί. Χρεοπόλης. Ναι. Μαγαζί του και τώρα μέχρι αυτό δεν ξέρω τι πας άλλο. Τα ξέρω και τα δύο τα παιδιά, καλά ήταν.